Μηταράκη, ο οποίος άσκησε μία κριτική στο Σύνταγμα, λέγοντας ότι το Σύνταγμα προβλέπει την εκτροπή του. Διότι αυτό το ήταν μεγάλα λόγια. Επιβάλλει την συνεννόηση. Για όνομα του Θεού. Το Σύνταγμα επιβάλλει την συνεννόηση. Το Σύνταγμα τα προβλέπει όλα. Καταλάβετε κάτι. Αυτές δεν είναι. Θα έλεγα το ελληνικό Σύνταγμα, μάλιστα. Αυτές. Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε. Και μετά. Λοιπόν, στο βασίλειο παντού. Δεν είναι διαδικασίες ερήμην του γενικότερου πολιτικού περιβάλλοντος. Εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα, η οποία τι μας λέει. Ότι η σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν αντιστοιχεί με τους πραγματικούς πολιτικούς συσχετισμούς. Mm-hmm. Είναι πλαστή. Πολιτικά είναι πλαστή. Λέμε λοιπόν ότι πολύ σωστά το Σύνταγμα επιβάλλει ευρύτερες συνενέσεις, αλλά αυτές οι ευρύτερες συνενέσεις πρέπει να προκύψουν από μια νέα βουλή, η οποία θα είναι ανανεωμένη, θα είναι αναβαπτισμένη σε αυτό που λέμε λαϊκή κοινωνία. Απαντήστε μου στην ερώτηση τώρα, λοιπόν, αν θα υποβάλλει. Άρα λοιπόν, μεγαλύτερη σημασία, αν θέλετε, σε αυτή τη φάση από το χαρακτηριστικά του προσώπου είναι η πραγματική αντιστοίχηση των συσχετισμών που υπάρχουν στην κοινωνία με την Βουλή. Κοιτάξτε να δείτε. Ακριβώς αυτό το οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει η ίδια για τον εαυτό της. Δηλαδή, θέλει μέσα από την διαμόρφωση του συσχετισμού των 180 να πάρει ένα πράσινο φως για να συνεχίσει αυτή την καταστροφική πολιτική. Εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να το εμποδίσουμε. Εμείς δεν είπαμε κάτι τέτοιο, κ. Εμείς να ολοκληρώσουμε τη θητεία μας, θα το όπως το βλέπετε από το Σύνταγμα και από την λαϊκή επιμηγορία του 2012. Δεν μπορεί να πάρετε πράσινο φως για να συνεχίσετε να εφαρμόζετε το μνημόνιο, είτε το λέτε μνημόνιο είτε αλλιώς. Άρα δεν μπορείτε να εμπεδωθεί αυτό το καθεστώς του μνημονίου. Καταλάβετε το. Όλες υποτίθεται ευνοϊκές προτάσεις είναι το να βάλετε τη χώρα σε ένα γύψο για τα 30-50 χρόνια. Δεν θα σας αφήσουμε. Τι άρα, να κάνουμε λοιπόν, δηλαδή. Δεν θα υποβάλει υποψηφιότητα κάποιου προσώπου στην σχετική διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα η προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, γιατί σας είπα ότι για όλο το προηγούμενο ως πολιτικό σκεπτικό έχουμε συμφωνήσει. Ως προς το διατάφτε, η προσωπική μου γνώμη ότι δεν πρέπει να υποβάλει. Πάντως αυτή η Βουλή θα εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας, θεωρώ. Με συγχωρείτε, κύριε Σουλέτη. Για τώρα, αυτό που λέτε όμως ουσιαστικά επιβαίνει αυτό που τα περιθεσμική πιο σωστά, όχι σταγματική εκτροπή, λέει ο κ. Μηταράκη. Μα τι λέτε, σοβαρά. Εφόσον, μισό λεπτό. Εφόσον εάν η Βουλή υπάρχουν οι 180, όπως λέει ο κύριος Μηταράκης, θα φανεί. Να υποβάλω το ρέτομα, μου επιτρέπετε. Να το βεβαιώσω, λοιπόν. Λέω το εξής. Εφόσον το Σύνταγμα λέει καθίστε κάτω και συζητήστε για το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αν υπάρχει διαφωνίες προς το όνομα, λέει ο ένας εγώ θέλω τον Α, ο άλλος θέλω τον Β, και αν δεν τα βρούνε μεταξύ τους, τότε πάμε στις διαδικασίες 200-280 ή εκλογές. Αλλά αυτό προϋποθέτει την κάθε πλευρά να υποβάλει ένα όνομα. Εγώ βλέπω, κύριε Πεσκένη, διότι εσείς κάνετε το ερώτημα και καλά κάνετε, αλλά εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω όλη αυτή την φανερή και λιγότερο φανερή προπαγάνδα εκ μέρους της κυβέρνησης, όπου λέει ότι αν πετύχουμε τους 180 θα είμαστε και ενισχυμένοι για να συνεχίσουμε απρόσκοπα το κυβερνητικό μας έργο. Και σας λέω ότι αυτό το προβλέπει το Σύνταγμα. Το προβλέπει το Σύνταγμα. Κάτι τέτοιο δεν έχουμε πει, κ. Σκουλέτη. Σας παραπέμπω στα ρεπορτάζ των εφημερίδων που κάνουν Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν σα κερμηνέα, σωστή που λέτε. Αλλά το ερώτημα είναι και εσείς με του 39 αυτό δεν λέγατε για τη μικρή ΔΕΗ. Την ιστορία της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας με τη διεύρυνση της πλειοψηφίας της κυβερνητικής παράταξης. Διότι εγώ βλέπω και κινήσεις αυτή την περίοδο εκτός διαδικασιών που λένε με προεδρικής εκλογής. Δεν συνδέεται. Βλέπω ας πούμε τις προτάσεις προς τον κύριο Καρατζαφέρη. Εσείς παρεπτόντως πώς βλέπετε αυτή την πρόταση. Ποια πρόταση λέτε. Να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Καρατζαφέρης. Συνεργαστείτε με δυνάμεις τέτοιου χαρακτήρα. Ο κ. Καρατζαφέρης είναι καλοδεχούμενος στην Δημοκρατία, όπως και ο κ.